Δεν μα φτάνουν μισθό να φάμε, τώρα πληρώνουμε και χαράτσε. Σοκαρισμένο ο 75χρονο Θωμά Δελημήτρο κρατά στα χέρια του το λογαριασμό τη ΔΕΗ, με τον οποίο καλύτερα να πληρώσει 180 ευρώ ω τέλο ακίνητη περιουσία για το κοντέινερ στο οποίο ζει από το 1995 όταν ο σεισμό κατέστρεψε το σπίτι του στο χωριό Καλαμίτση στα Γρεβενά. Καλά, το φω του καίει να το πληρώσουμε. Αλλά αυτό το άλλο του χαράτσε. Γιατί δεν το πληρώσουμε, παραπανίσια χρήματα. Και πού τα βρούμε εμείς. Οργισμένοι είναι όλοι οι κάτοικοι των τριών χωριών στα Γρεβενά που χτυπήθηκαν από τον Αγγέλαδο πριν από 16 χρόνια. Η πολιτεία του είχε δώσει κοντέινερ για να μείνουν προσωρινά και είχε υποσχεθεί τότε άμεση ανοικοδόμηση νέου οικισμού. Αντί για αυτό, πολλοί μένουν ακόμη σε κοντέινερ και καλούνται τώρα να καταβάλουν και το χαράτσι μέσω τη ΔΕΗ. Για να μπες, να εδώ και να, να από πάνω. Να έχω ένα το Σε αυτά τα λίγα τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ, η Σοφία Νασιάδου προσπάθησε να αναβιώσει το σπίτι τη που υπέστη ζημιέ. Τώρα, η ηλικιωμένη γυναίκα βλέπει τη λιγοστή τη σύνταξη να φεύγει μέσα από τα χέρια τη για να πληρωθεί το τέλο εκείνη τη περιουσία. Η νομαρχία μα έβαλε στίγου γύρω-γύρω στο σπίτι και μα τι απογόρεψαν να μπούμε μέσα. Δεν μα έδωσαν δάνειο. Τώρα έχονται να, να πάρουν από μα. Η βασιλική κότα ήταν από του λίγου που κατάφεραν με σκληρή δουλειά. Να επιδιορθώσουν τι καταστροφέ που προκάλεσε ο σεισμό στο σπίτι του. Τώρα, εκτό από το χαράτσι γι' αυτό, καλείται να πληρώσει και για το κοντέινερ, στο οποίο ζούσε επί μια πενταετία. Με το, φως, κόψουν όλα. το μόνο που ζητούν ω ελάχιστη βοήθεια είναι να εξαιρεθούν από το τέλο ακίνητη περιουσία. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε άφωνοι οι Ορδάνοι και μαζί και οι τηλεθεατέ αυτό το Άνθρωποι που μένουν από το 95 17 χρόνια σε κοντέινερ, όχι εκείνητα, σε ακίνητα, σε κοντέινερ. Του καλούν να πληρώσουν φόρο σαν να είναι ακίνητα. Και στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικό? Και Στο Υπουργείο Οικονομικών, Νίκο, Άφωνη το παρακολουθήσαν όταν ενημερώθηκαν από εμά πριν από το ρεπορτάζ. Ε, πρέπει να σου πω ότι αυτό που τονίζουν όλοι, γνωρίζουμε ότι αυτό το μέτρο επιβλήθηκε πάρα πολύ γρήγορα γιατί είχαν ανάγκη να εισπράξουν χρήματα. Άρα δεν είχε γίνει καμιά επεξεργασία, ούτε είχαν δει. Γιατί το σύστημα είναι τυφλό, βγάζει με το όνομα στο οποίο είναι ε, η ΔΕΗ και το, και το ακίνητο. Και προφανώ αυτό έγινε και εκεί, σε αυτά τα χωριά των Γρεβενών. Ε, αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτό λένε οι παραγόντε του Υπουργείου Οικονομικών, θα εξεταστούν από αυτέ τι τριμελεί επιτροπέ που θα στηθούν σε κάθε νομό, σε κάθε δήμο. Για μια στιγμή. Δηλαδή θα πληρώσουν οι άνθρωποι 50 ή 100, 150 ευρώ και μετά θα το δουν. Δεν μπορεί σε αυτό που είναι τόσο αυτονόητο να υπάρξει μία παρέμβαση ώστε να παγώσει η υποχρέωση καταβολή αυτού του φόρου. Σε κοντέινερ ναι. ζουν, δεν ζουν σε σπίτια. Αυτό τουλάχιστον που λένε δηλαδή, είναι, είναι ότι θα εξεταστεί τουλάχιστον να μην το πληρώσουν. Αυτό για να μην ξαναγίνει η επανεξέταση. Και θεωρούν ότι έτσι όπω είναι και έτσι με το σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εξαιρεθούν. Διότι αυτό δεν είναι ακίνητο. Έτσι κι αλλιώ ένα κοντέινερ είναι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Θα εξαρτηθεί από την επιτροπή που θα πάει εκεί στο Δήμο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Και όπω μα είπαν, χαρακτηριστικά είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι να εξαιρεθούν. Εγώ θα ξαναπώ πάντω Ιορδάνη ότι άλλο θέμα είναι πόσου φόρου χρειάζεται το κράτο. Αν πρέπει να φορολογούνται οι ιδιοκτήτε ακινήτων και αυτοί που έχουν μεγάλα ακινήτα α φορολογούνται διπλά και τριπλά. Και άλλο να συνδεθεί η. η... Η πληρωμή του φόρου με την ηλεκτροδότηση ενό ακινήτου πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κοντέινερ. Που φυσικά και εδώ δείχνε, δεν έπρεπε να επιβληθεί. Και εδώ δείχνει πόσο φυσικά έγινε το μέτρο χωρί καμιά επεξεργασία και βασίστηκαν στο και όπως τυφλό σύστημα. Και είπε, το τυφλό υπάρχει. σύστημα, ναι. Ε, βέβαια.